Διευκρινίζω για όσους δεν με ξέρουν, δεν είμαι πόντιος, γιατί όπως ξέρετε κανένας δεν είναι τέλειος. Άρα μεταξύ σας οι πόντιοι τσακώνεστε για βλακίες. Επειδή έχω και δημοσιογράφη που καταγράφει, δεν θα πω την άλλη λέξη, αλλά καταλαβαίνετε ότι αρχίζει μερικές φορές και με το μη. Και το θέμα είναι ότι όταν είναι κάποιος που είναι εκτός, λέει τι έχουν καταφέρει, τι έχουν κάνει. Και μετά όταν μιλάς με αυτούς που είναι μέσα, λένε καλά αυτός, αυτό. Οι άλλοι, όπου. Φυσικά, αυτοί είναι τσακωμένοι με τη σκιά τους. Εντάξει. Ο Πόντιος είναι τσακωμένος με τη σκιά του. Και λες, παρόλο που είναι τσακωμένοι και με τη σκιά τους, κατάφερα να κάνω όλα αυτά. Που τσακώνεστε. Με πειράζει όταν καθυστερείτε τον αγώνα. Εντάξει, τους ακόμους εγώ το θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη οικογένεια, ας κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά όταν κάνετε πράγματα με αυτόν τον τρόπο και στο τέλος λέμε, εντάξει παιδί μου, αλλά η γειτονία των ποντίων από πόσες χώρες έχει αναγνωριστεί. Αλλά το πρώτο πρόβλημα των ποντίων είναι το εξής, πολύ απλό. Αν το κάνω αναφορά, δεν θα μιλήσω μόνο με αυτόν τον τρόπο. Είναι ότι επειδή οι πόντιοι βρέθηκαν στην Ελλάδα και η Ελλάδα ήταν η μητέρα πατρίδα, είχαν να κάνει ένα στρατηγικό λάθος, είναι ότι τώρα ήταν σε φιλικό πλαίσιο, άρα ο αγώνας, όλοι οι άλλοι, ας πούμε οι Αρμένοι που βρέθηκαν στο εξωτερικό, ήταν ξένοι και έπρεπε ας πούμε, να αποδείξουν ότι εγώ ζω, ρε παιδί μου. Ο μόνος τρόπος να το αποδείξουν ήταν ο αγώνας για την Ιωσονία. Εδώ, οι Έλληνες μη πόντιοι δεν είχαν την ανάγκη να τους αποδείξετε ότι υπήρχε μια γενοκτονία, αφού υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, κάναμε τόσα χρόνια να το αποδεχτούμε, δηλαδή περιμέναμε το 1994. Ξέρω ότι μερικοί τράβηξαν λούκια, μην νομίζετε. Εντάξει, τα λέμε. Αλλά το πλαίσιο της Ελλάδος ήταν φιλικό, που σημαίνει ότι σας αφόπλησε σε επίπεδο αγώνα και πάνω κάτω ο Πόντιος ξέχασε ότι η σημαία του είναι κίτρινη και μαύρη και δεν είναι πράσινη, γαλάζια, κόκκινη, ροζ. Γιατί στο τέλος καταλήξαμε να έχουμε πόντιους σε διάφορα κόμματα, να τσακώνονται επειδή είναι σε κόμματα και να μην μιλάνε πια για το ποντιακό. Περιμένω από τους ανθρώπους που δεν είναι στα κόμματα να μας βοηθήσουν για να ψηφίσουμε πράγματα στη Βουλή. Πώς θα το κάνετε? Άρα πρέπει να υπάρχει και ένα συνδυασμός. Το λέω όλο αυτό όχι σαν παρατήρηση, το κάνω και με άλλους γενοκτονημένους. Αυτός που είναι απ' έξω σας βλέπει πιο ωραίος από ό,τι νομίζετε ότι είστε. Καλό κάπου-κάπου, κοιτάξτε και κανένα καθρέφτη και να πεις εντάξει εκτός από τα εσωτερικά μας που τσακωνόμαστε, δηλαδή οι άλλοι πώς μας βλέπουν. Αλλά μην μου πείτε ότι δεν χαρήκατε το 2015 όταν η Αρμενία αναγνώρισε την γενοκτονία των ποντίων. Το χαρήκατε, αλλά θυμάστε όμως ότι η Αρμενία ήθελε να το κάνει εδώ και καιρό
και ήταν η Ελλάδα που της έλεγε να μην το κάνει. Βέβαια ήταν η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, η πατρίδα, η εκλεγμένη, αυτούς που εκλέγατε. Ξέρετε κάτι, εδώ είναι μια νοητική σφαλιάρα σε επίπεδο πολιτικής. Αν ο Πόντιος, που όπως θυμάστε έγινε Πόντιος μόνο στην Ελλάδα, δηλαδή ο Πόντιος στον Πόντο ήταν Έλληνας. Εντάξει. Άρα είναι μερικοί από εσάς, ας πούμε, που είναι περήφανοι, που είναι Πόντιοι. Να ξέρετε, μερικές φορές είναι γελίο. Για ποιο λόγο. Είσαστε Έλληνες του Πόντου, όχι Πόντιοι. Πόντιοι είναι επειδή οι άλλοι που δεν ήξεραν ότι τους έλεγαν Έλληνες, όταν ήρθατε, σας είπαν Πόντιους. Άρα φανταστείτε, όταν μπαίνετε κάποιον και του λέτε, ας πούμε, είναι Έλληνες Πελοποννήσιος και του λες Πελοποννήσιος. Και σου λέει, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Πελοποννήσιος. Και μετά στο τέλος ξεχνάει ότι είναι Έλληνας της Πελοπόννησου. Άρα, θέλω να σκεφτείτε λίγο πιο βαθιά αυτό που θα πω, γιατί μας το διδάσκουν τα βιβλία. Όταν λέτε ότι είστε Πόντι, σημαίνει ότι προέρχεστε από μια γεωγραφία. Όταν λέτε ότι είστε Έλληνες, σημαίνει ότι προέρχεστε από μια ιστορία.